Γεια σας, γεια σας. Κόσμος, λέγεται παρακαλώ. Όχι, η κυρία Ζαχαροπούλου λείπει. Θα αργήσει να επιστρέψει. Τι θα πει γιατί, κύριε. Διευθύντρια, είναι ό,τι ώρα θέλει, έρχεται ο λογαριασμό. Θα μας δώσει. Χαίρετε. Κόσμος, λέγεται. Τι δυος μας, μαντάμ. Κόσμος, είπα. Όχι τρύπα, κυρία μου. Είπα. Το ρήμα, είπα. Μάλιστα, λοιπόν, είπα κόσμος, δημόσιες σχέσεις. Συγγνώμη, μαντάμ, δεν καταλάβατε. Σχέσεις. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε, με σίγμα μπροστά. Δημόσιες σχέσεις, μάλιστα. Ναι, διαφημίσεις, τηλεοπτικές παραγωγές κάνουμε, ναι, απ' όλα. Ποιο τζοβόλα, μαντάμ. Α, δεν είσαι. Α, όχι που θα με πάρεις πρωί-πρωί-πρωί εσύ να με συγχύσεις. Άιντε, μπράβο. Κόσμος, λέγεται παρακαλώ και σύντομα να έχετε την καλοσύνη. Α, εσύ είσαι. Ναι, κορίτσι μου, εγώ είμαι. Ναι, ξέρεις, είμαι στη δουλειά από το πρωί και λέω κάτσε να πάρω το μωράκι μου να ακούσω τη φωνούλα του, να πάρω δύναμη. Λοιπόν, πιστεύεις κάτι. Μόλις ακούω τη φωνούλα σου, ξεκουράζομαι. Έλα, μη μου τα λες έτσι. Βέβαια, γιατί εγώ τα πιστεύω. Άμα τα πιστέψω, μπορεί να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Το τόστ. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν το λέω σε σένα, μου φέρανε ένα τόστ. Δεν έχω φάει τίποτα από χτες. Αυτό τώρα είναι πρωινό και μεσημεριανό. Το βράδυ πάλι θα ξαναφάω. Πώς. Πρέπει να χάσω μερικά κιλά ακόμα. Τι θα πει εσύ έτσι με θέλεις, βρε, για μένα το κάνω. Όχι και σιλφίδα, κάτσε, βρε Αλέξη. Σε δουλεύει άγρια. Δουλειά σου εσύ. Εγώ θα πάω στη δουλειά μου, αλλά συμφά το τόσο τώρα που είναι ζεστό. Γιατί έτσι και κρυός δεν θα τρώγεται. Και μετά θα την πλώσω πάλι εγώ. Τηλεφωνάω, Φίβο. Ναι, Αλέξη μου. Καλά, ωραίο όνομα το Φίβος, ναι. Μόνο το όνομα που είναι ωραίο, όλα τα άλλα. Έλα, βρε τώρα. Σταμάτα που θα κάνεις και ζήλιες. Ναι, καλά. Τα λες γιατί δεν τον έχεις δει. Κάτσε να τον δεις και με. Άκουσε, Αλέξη, αγόρι μου. Ναι, μη στεναχωριέσαι. Δεν πρόκειται να την πάρουμε, έτσι. Έχουμε πολύ καλό γούστο. Περίμενα, Αλέξη. Έλα εδώ, ρε. Τι? Το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες. Εσύ το σκέφτηκες καλά αυτό που είπες. Σε σένα, ρε, το είπα. Δεν το είπες σε μένα, αλλά αφού μιλούσες για μένα, ήταν σαν να το λέγεις σε μένα. Κι εγώ, αν μιλούσες για μένα στους άλλους, θα σου έπαιρνα το τηλέφωνο από τα χέρια. Δεν έτυχε ποτέ να μιλάς το τηλέφωνο στους άλλους για σένα, αλλά αν τύχαινε και μιλούσα και σε κατηγορούσα, και ήσουν μπροστά, τι θα έκανας, ε? Δεν θα νευρίαζες. Δεν θα έπαιρνε στο ακουστικό να πεις δύο κουβέντες, να εκτονωθείς. Αν με κατηγορούσες. Ναι. Μπροστά μου. Δεν θα έκανες το ίδιο. Όχι. Τι θα έκανες. Θα έπαιρνα ολόκληρο το τηλέφωνο, θα στόφρανα στο κεφάλι και ας έσπαγε. Το κεφάλι μου. Όχι, το τηλέφωνο. Το κεφάλι δεν σπαίμε τίποτα. Ναι, το είπε πάλι το χαριτωμένο η χαρούλα. Δεν φταίει κανένας. Δεν φταίει κανένας. Εγώ αυτό που σου δώσα μεγαλύτερη σημασία από ό,τι άξιζες. Τι να σου κάνω, μωρέ. Τι να σου κάνω που έχω τον άνθρωπο στο τηλέφωνο, αλλιώς θα σου έλεγα. Εντάξει, μα συγχωρείτε, μαντάμ, για τη διακοπή. Μα συγχωρείτε. Άντε τράβα, ρε κακομύρι. Πάρ' το τηλέφωνο, μας δώσει το τηλέφωνο, μας πάρει το κεφάλι. Άκου, λέει, μας βρήκε όλοι, μας λέει και κακομύρι. Βέβαια, όλες οι γυναίκες ίδιες δεν είναι. Τι μουρμουρίζεις, με ποιον τα έχεις. Σπάσι μου, λέει, το κεφάλι μου, λέει. Βέβαια, γυναίκα δεν είναι. Μπορείς να μου πεις τι λες. Λέω, γυναίκα δεν είναι. Ποια. Αυτή κι όλες οι γυναίκες ένα πράγμα είναι. Μην τα βάζεις με τις γυναίκες. Ποτέ δεν φταίνουν οι γυναίκες. Όλα εξαρτώνται από τον άντρα. Αυτός φταίει για όλα. Δηλαδή, εγώ αυτό που μίλησε έτσι, κυρία. Και βέβαια εσύ φταίς. Της έδωσε δικαίωμα. Και της έδωσε δικαίωμα γιατί της έδωσε σημασία. Και όχι μόνο της έδωσε σημασία, αλλά της τάριξες κιόλας. Της έδειξες ότι σε ενδιαφέρει. Οι γυναίκες θέλουν αδιαφορία. Κώστας. Λόγια μεγάλων ανδρών, έτσι. Μάλιστα. Θέλεις μια γυναίκα. Αδιαφόρησε. Κώστας. Όχι, αυτό το λέει και ένας μπάρμπας μου. Αλλά και ο μπάρμπας τέτοια. Από αυτόν το πήρα κι εγώ και το λέω. Και όχι μόνο το λέω, αλλά το εφαρμόζω κιόλας. Και τι έγινε δηλαδή που το εφαρμόζεις. Τι να γίνει. Έχω τα πάνω χέρι. Όποια γυναίκα θέλω την κάνει να τρέχει από πίσω μου. Εγώ τα ούτε θηλυκή σκυλίτσα δεν λέω να τρέχει από πίσω σου, όχι γυναίκα. Έτσι νομίζεις εσύ. Έλα ένα βράδυ να πάμε και στα μπαράκια που κυκλοφορώ, που κυκλοφορούν και οι πρώτες γκόμενες, και ύστερα τα λέμε. Οι πρώτες γκόμενες. Ακριβώς. Στα μπαράκια. Άσε, Κωστάκη, πιες το καφέ σου, πέσει ο αφρός έτσι και άντε. Τι λέει, ρε κακομύρι. Να το πάλι, κακομύρι. Ενοχλώ. Άμα κάτσεις χωρίς να μιλάς, δεν ενοχλείς. Δηλαδή, αν κάνω μια ερώτηση, θα ενοχλήσω πολύ. Δουλεύω, Φίβο. Μια ερώτηση μόνο. Ορίστε, ακούω. Δε μου λες. Αυτό τον. Αλέξη, τον ξέρεις. Ποιον Αλέξη. Μου φωνάζεις, ρε κορίτσι, μου φωνάζεις και ακούσε αυτό το. Α, έτσι όπως τα έκανες τώρα. Τον Αλέξη της. Ναι, αυτόν. Τον είδες. Μια φορά πέρασε από το μαγαζί και τη ζήτησε, αλλά δεν ήταν εκεί και έφυγε. Α, ναι. Λοιπόν, πώς είναι. Εσύ είπες θα κάνεις μια ερώτηση. Αυτή είναι δεύτερη. Ναι, αλλά είναι μέσα στην πρώτη. Λοιπόν, πώς είναι. Σου κόστησε, ε. Εμένα να μου κοστίσει. Καλά. Εγώ είμαι άντρας, ε. Και έχω όσες γυναίκες θέλω.
Έλα ένα βράδυ εκεί στα μπαράκια που κυκλοφοράνε και οι πρώτες γκόμενες και θα δεις. Πρώτες, αλλά εύκολες. Έχω την αξία σου, θέλω να τη δείξεις έξω από τα μπαράκια. Άστα, μωρέ, τώρα, θα άστα αυτά. Λοιπόν, για λέγε, τον είδες, πώς είναι, είναι καλύτερος από μένα? Μα τι σημασία έχει πώς τον βλέπω εγώ, σημασία έχει πώς τον βλέπει εκείνη. Μωρέ, άστε να εκείνη. Εκείνη είναι τρελή. Σημασία έχει πώς τον βλέπουμε εμείς οι γνωστικοί. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Κοίταξε να δεις, είναι νόστιμος άντρας. Καλύτερος, λέω, νόστιμος είμαι κι εγώ. Συμπαθητικός μου φάνηκε. Καλά τώρα, συμπαθητικοί είμαστε όλοι. Καλύτερος από μένα είναι. Καλύτερος σε τι? Σε πολλά, ρε, Ελένη. Έξυπνος, τίμιος, ωραίος. Σεξι. Να σου πω. Έξυπνος, τίμιος, δεν ξέρω. Αλλά για το τελευταίο, νομίζω ότι σου ρίχνει στα σημεία. Στα σημεία? Άσε μας, ρε, Ελένη. Και πού το ξέρεις εσύ, το δοκίμασες? Λέτε κάτι πράγματα εσείς οι γυναίκες, ώρες. Και μην ξαναμιλήσεις εσύ για πρώτες γκόμενες, γιατί αυτές που κυκλοφοράς είναι οι εύκολες. Έξω από τα μπαράκια να δείξεις την αξία σου. Κακομοίρη. Μην ξαναμπείς το μέσο στο σκαφάλι. Πήγαινε από εδώ. Κανείς. Κανείς ποτέ δεν μου είπε τέτοια λόγια. Βέβαια μ' αρέσει να τα ακούω. Είναι ένα Αλέξη, το βράδυ τι ώρα θα περάσεις? Πότε? Άμα είναι να μπορέσει. Μίλα πιο δυνατά να ακούμε τι λες! Έλα δω, ρε. Έλα δω, ρε. Διάλεξε! Διάλεξε ποιο από τα δύο θέλεις να σου φέρω στο κεφάλι και σκύψε! Αυτό που μιλάς. Τι να σου κάνω, μωρέ. Τι να σου κάνω, μωρέ, που έχω τον άνθρωπο στο τηλέφωνο, λέω, θα σου έλεγα εγώ. Κακομοίρα! Κακομοίρα! Ναι. Ποιο λείπες, ρε! Κακομοίρα! Τι μάλα με πει κακομοίρα με ένα το ζωντόβολο να πούμε. Αυτές και εσύ, ρε Χαρούλα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που μου έχεις πάει στα νεύρα. Μιλάω στο τηλέφωνο. Αλέξη. Όχι, όχι, τίποτα. Παίζουμε. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε, κυρία Ζαχαροπούλου. Τι ευτυχία να σας βλέπουμε στο φαρμακείο. Πάντα κομψή, πάντα ωραία, πάντα γοητευτική. Α, μου λέτε πολλά και θα αρχίσω να αισθάνομαι μια αμηχανία που δεν μου αρέσει καθόλου. Αμηχανία εσείς, αποκλείεται. Εσείς έπρεπε να τα έχετε συνηθίσει αυτά. Γιατί, απέναντίας. Είμαι ένας πολύ συνηθισμένος τύπος γυναίκας και όπου κι αν πάω περνάω απαρατήρητη καημένη. Α, μην το λέτε αυτό, ψαρεύετε κοπλιμέντα. Α, όχι, όχι, σας βεβαιώνω, όχι. Δεν μου αρέσουν τα κοπλιμέντα. Όλοι έτσι λέμε, αλλά δεν είναι αλήθεια. Μια καλή κουβέντα, λίγο σταυμασμός, ένα κοπλιμέντο. Σε στηρίζουν. Δεν νομίζω. Εμένα δεν με στηρίζουν αυτά. Ακριβώς. Γιατί αισθάνεστε σίγουροι για τη γοητεία σας. Λέτε πολλά εδώ μέσα και θα αρχίσω να κοκκινίζω. Έτσι είναι ο Χρήστος. Όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τη γοητεία μιας γυναίκας, δεν το κρύβει, το λέει. Εδώ, το λέω και κάτι με πιάνει, αισθάνεται υποχρεωμένος να κοπλιμεντάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και την Κατερίνα. Μα η Κατερίνα είναι πραγματικά μια πολύ γοητευτική γυναίκα. Έτσι, μπράβο, πέστε τα της κυρία Ζαχαροπούλου. Κάθε μέρα το ίδιο όργιο. Αγαπάμε, κυρία Μαλίγα μου. Μην το λέτε αυτό. Ας κρατήσουμε τη συζήτηση σε ένα επίπεδο. Φοβάμαι ότι εσύ αρχίζεις να το κατεβάζεις. Κατεβαίνει όταν μιλάμε για την Κατερίνα από μόνο του. Ας γυρίσουμε λοιπόν στην κυρία Ζαχαροπούλου. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Δεν μπορεί να είναι η κυρία Ζαχαροπούλου εδώ και να μιλάμε για άλλους. Λοιπόν, σε τι μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε? Ξέρω ότι η Κατερίνα αγοράζει από εδώ μια κολόνια του Λαντού. Όχι, αγοράζει. Αμαλία, τι λες? Ξέρω ότι την παίρνει από εδώ. Εσείς δεν την έχετε? Βέβαια, εμείς την έχουμε. Την έχουμε και την παρέχουμε. Είμαστε χορηγοί. Τη χαρίζουμε. Σπόνσορες, όπως τα λέγαμε τελευταία. Αμαλία, σταμάτα. Α, ξέχασα, δεν έχεις χιούμορ. Α, δεν νομίζω. Τον αδικείτε τον αδελφό σας. Της αρέσει, ρε, με πειράζει. Λοιπόν, θέλετε τη φλάμ του Λαντού? Φλάμ, ναι, αυτή. Καλά, και θα φοράτε στον ίδιο χώρο δύο γυναίκες στην ίδια κολόνια? Α, μην το λες αυτό. Η ίδια κολόνια σε δύο γυναίκες μυρίζει διαφορετικά. Είναι και η διαφορά της μυρωδιάς της επιδερμίδας από την κάθε γυναίκα στην άλλη. Α, ναι, η κυρία Ζαχαροπούλη έχει μια επιδερμίδα, άλλο πράγμα. Φέρει το δείγμα. Δώστε μου το χέρι σας. Όχι το χέρι, στο λαιμό βάλε. Εάν βάλω στο λαιμό, πώς θα τη μυρίσει? Βάλε στο χέρι να μυρίσει η κυρία Ζαχαροπούλου. Μα εγώ την ξέρω την κολόνια. Είδες λοιπόν που σου έλεγα, βάλε στο λαιμό. Ορίστε. Για να μυρίσω. Καλά είναι. Μύριζε εξαίρετα. Μύρισε. Μύρισε. Συγγνώμη. Ναι, πραγματικά μυρίζει διαφορετικά. Είναι ίσως και το σαπούνι που χρησιμοποιείτε. Κολοκύθια το σαπούνι. Η διαφορά της επιδερμίδας είναι. Μια επιδερμίδα θα... παίζει ρόλο και η επιδερμίδα. Μάλλον θα παίζει έτσι. Αλήθεια. Τόσο καιρό γνωριζόμαστε και ποτέ δεν ήρθατε στο σπίτι μας να σας κάνουμε το τραπέζι. Άρα βέβαια, έχει δίκιο η Αμαλία. Μια μέρα που θα είστε ελεύθεροι, κανονίστε με την Κατερίνα. Τι δουλειά έχει η Κατερίνα? Εγώ κάνω το τραπέζι, εγώ προσκαλώ.
Την Κυριακή είστε ελεύθεροι. Εγώ πάντα είμαι ελεύθερη. Πολύ ωραία. Την Κυριακή λοιπόν. Τι να σας ετοιμάσω. Ό,τι θέλετε, τρώω απ' όλα. Τι σπεσιαλιτέ, Σομαλία. Τι σπεσιαλιτέ. Έχετε φάει μύδια με πιλάφι. Α, ναι. Μια φορά στη Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικά. Και αυτά από τη Θεσσαλονίκη θα είναι. Από τη Χαλάστρα. Μας τα στέλνει ένας ξάδερφος που έχει ένα φορτηγό ψυγείο και μεταφέρει κρέατα. Ναι, τα στέλνει μέσα σε θαλασσινό νερό. Μοσχοβολάνε θάλασσα. Τα μύδια βέβαια θα είναι για μεζέ. Της Κατερίνας δεν της αρέσουν καθόλου. Όχι, δεν της αρέσουν. Τα αποφεύγει γιατί φοβάται τις χοληστερίνες από την ηλικία. Ποιες χοληστερίνες, βρε, Αμαλία μου, η Κατερίνα είναι νεότατη. Όχι και νεότατη, την ίδια ηλικία με την κυρία Ζαχαροπούλου έχει. Καλά, η κυρία Ζαχαροπούλου είναι πολύ μικρότερη. Καλήμωνο. Θα μου δώσετε την κολόνια. Α, ναι, βέβαια, να σας τη διπλώσω. Πόσο κάνει? Τι λέτε τώρα. Πρώτη φορά ερχόστε στο φαρμακείο μας και θα σας αφήσουμε να πληρώσετε. Φυσικά. Α, έτσι δεν τα δέχουμε. Να το δεχτείτε. Πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Πρώτη φορά έρχεστε στο φαρμακείο μας, να μην σας κεράσουμε κάτι. Τι να πω. Με έχετε κατά υποχρεώσει. Καμιά υποχρέωση. Πολύ απλά. Όταν τη φοράτε θα μας θυμάστε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τι άλλο να πω. Τίποτα να μην πείτε. Η ευχαρίστηση είναι όλη δική μας. Θα τα πούμε την Κυριακή μετά τα μύδια. Ναι, οπωσδήποτε. Γεια σας. Γεια σας. Πρέπει να πηγαίνω τώρα, έχω δουλειά. Γεια σας. Γεια σας, το καλό. Τα έκανες πάλι μουσκεμα. Γιατί τα έκανα πάλι μουσκεμα? Τι ήταν αυτά που έλεγες για την Κατερίνα? Τις αλήθειες. Θα πάει και τις θα πει. Γι' αυτό το είπα, για να τις θα πει. Εσύ δεν υποφέρεις με τίποτα. Σε παρακαλώ, Χρήστο. Εγώ δεν δέχτηκα λογοκρισία επί χούντας και έλεγα ότι ήθελα και θα δεχτώ τώρα από σένα. Θα λέω ό,τι θέλω. Μωρέ, για σένα λέει ότι θες δικαίωμά σου. Δεν έχεις όμως κανένα δικαίωμα να μου αναστατώνεις τη ζωή και να μου πικραίνεις ανθρώπους που με αγαπούν και που τους αγαπώ. Σ' αγαπούν. Μα αγαπούνε, μάλιστα. Εδώ γελάνε ιστερικά. Βέβαια, πότε με κατάλαβες για να με καταλάβεις και τώρα. Χρήστο, η αδερφή σου σε καταλαβαίνει. Και ό,τι κάνει και ό,τι λέει είναι για το καλό σου. Μακάρι να ήταν έτσι. Έτσι είναι. Και επί τη ευκαιρία σου λέω ότι. Ότι τι. Ότι η Ζαχαροπούλου είναι για σένα μία κάποια λύση, όπως τα έλεγε και ο Παβάφης. Τι λύση, Αμαλία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα που να χρειάζεται λύση. Δεν έχεις. Αν το δημιουργήσεις όμως δεν θα χάσεις. Η Ζαχαροπούλου έχει τουλάχιστον λεφτά. Μωρέ, ως εκεί φτάνει η σκέψη σου. Το πάνε, αδερφούλη μου, είναι ο άνθρωπος, να μην είναι ζώων. Να μπορεί να σκέφτεται. Κάθε μυαλό που δουλεύει είναι για καλό. Θες να πεις δηλαδή ότι το δικό μου μυαλό δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να δουλέψει κάτι που δεν υπάρχει. Και εσύ δεν έχεις μυαλό, στο πήρε η άλλη. Άσε λοιπόν το δικό μου το μυαλό να δουλεύει και για τους δυο μας. Άσε! Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, κύριε Νίκογλου. Μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να σας συνοδεύσω μέχρι το ασανσέρ. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, εμείς εδώ εσύ είμαστε. Πότε θα έρθεις? Όχι, βρε Χαζέ. Εκεί άμα με φιλάς γαργαλιέμαι, να το έχεις υπόψη. Τι ώρα κατά τις 8 θα περάσεις? Καλά, δεν ξέρω εγώ τι ώρα θα φύγω. 3/4 σε παρακολουθώ, μία ώρα τηλεφωνάς. Γι' αυτό με πληρώνετε για να τηλεφωνάω. 8 ώρες, όχι μία. Τα τηλέφωνα κι εσύ υπάρχουν εδώ για την εξυπηρέτηση του γραφείου. Ήθελα να ξέρω με ποιον μιλάς τόση ώρα. Με τη θιά μου. Με τη θιά σου, ε. Μάλιστα, με τη θιά μου. Και τις τα λες ψιθυριστά. Ναι, τι να κάνουμε, η δικιά μου η θιά ακούει. Δεν είναι όλες οι θιές κουφάλογα σαν τη δική σου. Έλα, γόρι μου. Έλα, θεία, τι ναι. Έλεγες. Όταν τελειώσεις το τηλεφώνημα, έλα να μας πεις πού υπηρέτησε η θιά σου, στο πεζικό ή στην αεροπορία. Στους πεζοναύτες και αφήστε ήσυχη, εντάξει! Γεια σας! Γεια σας. Κατερίνα, έλα στο γραφείο, σε θέλω. Μάλιστα. Δεν μου λες, τουλάχιστον είναι της προκοπής η θιά σου να χαρούμε κι εμείς. Εσύ τι λες, τι κάθομαι εδώ πέρα μία ώρα, έχει πιάσει το χέρι μου. Ωραία, άλλαξε χέρι. Καλά λες, γιατί μία ώρα ακόμα θα τη φάω οπωσδήποτε. Έλα, Λέξη μου. Όχι, δεν είναι τίποτα, μια συνάδελφος. Μια συνάδελφος εδώ από το γραφείο που πήγε να μου τη βγει, εμένα. Ακούω. Άστα, Κατερίνα μου, δεν μπορώ να αρχίσω. Τι έκανες πάλι, κυρία Ζαχαροπούλου, δεν φαντάζομαι να ξαναείδες το νεαρό της Ελένης. Ποιο νεαρό, ποιος θα σκέφτεται πια το νεαρό. Άλλωστε, όπως είχα πει και κάποτε, εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι νεαροί. Θα μας τρελάνεις. Εσύ την άλλη φορά δεν μου έλεγες ότι νιώθεις έτσι μια ακατανίκητη έλξη για τον Ιάσονα και τον προσκάλεσες μάλιστα στο σπίτι σου να σου διορθώσει την τηλεόραση. Αυτό ήταν έτσι, μια έκρηξη της στιγμής. Τα σοβαρά τώρα θα στα πω. Κάθισε. Και βέβαια θα καθίσω. Κανονικά θα έπρεπε να έχω φέρει μαζί μου και ένα ποτήρι νερό, γιατί εσύ με αυτά που ξεφουρνίζεις κάθε φορά μπορεί να αφήσει άνθρωπο επί τόπου. Λέγε. Λοιπόν. Όπως κατάλαβες, εγώ τα λέω όλα. Όλα, όλα, και όποιον πάρει ο χάρος, λέγε. Δεν μ' αρέσει ποτέ να κρύβω την αλήθεια από κανέναν. Έλα, λέγε. Μια μπόμπα είναι να σκάσει από ό,τι κατάλαβα. Ρίξ' την να σκάσει και να δούμε ποιον θα πάρουν τα θράψματα. Και προηγουμένως θα ήθελα να σου δηλώσω ασχέτως, Ιάσονα, ότι γενικά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου να παίρνω τους άνδρες των άλλων γυναικών. Μου τη μεγαλώνεις την μπόμπα, λέγε. Πέρασε από το φαρμακείο. Πολύ καλά έκανες.
Ποιο φαρμακείο? Το κύριο Χρήστο. Αχ, νερό. Δεν έχω, να σου βάλω ουίσκι. Βάλω ό,τι να είναι ουίσκι, κάτι να πίνετε, κάτι έτσι να υγραίνεται ο λάριγκας. Για να δούμε πώς θα τελειώσει η μέρα μας εδώ μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας διαβάσουν αύριο στο αστυνομικό δελτίο. Α, όχι, μην τα λες αυτά. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Άλλωστε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Στην υγειά σου. Καμιά φορά όμως κάνουν και τους φίλους εχθρούς. Λέγε! Πέρασα να πάρω μια κολόνια. Σε πότσε ροδόστο με πότσε φαρμάκια, εκεί θα το πας. Ναι, και ήταν και η αδελφή του εκεί. Από ό,τι φάνηκε, μάλιστα δεν σε πολύ συμπαθεί. Αμοιβαία τα αισθήματα, παρακάτω. Α, εμένα μου έδειξε μεγάλη συμπάθεια. Ευτυχία να σας βλέπουμε στο φαρμακείο μας ο ένας. Πάντα κομψή, πάντα όμορφη, πάντα γοητευτική η άλλη. Ευτυχία να σας βλέπουμε στο φαρμακείο. Ναι. Και από ό,τι μου είπε η αδελφή του, έτσι είναι ο Χρήστος. Έτσι και έρθει αντιμέτωπος με τη γυναικεία γοητεία, δεν το κρατάει μέσα. Σε λίγο ούτε εγώ θα κρατιέμαι, παρακάτω. Ναι, μετά. Άρχισε να μου κάνει κοπλιμέντα για την επιδερμίδα μου. Μα το παχύδερμο, λέγε! Μετά έφερε την κολόνια με το σπρέι και μου έβαλε λίγο εδώ. Κάπως έτσι γίνονται οι στραγγαλιστές. Τι πράγμα? Τίποτα, τίποτα, λέγε εσύ, παρακάτω, παρακάτω. Μετά με μύρισε, του άρεσε και με προσκάλεσε σε τραπέζι. Εσένα? Ναι. Θα έχει μύδια, πιλάφι, είπε. Α, και είπε ότι αυτά δεν κάνε να τα φας εσύ, γιατί έχει χοληστερίνη. Α, αυτό το δεύτερο το είπε η αδελφή. Δεν χρειαζόταν να μου το πεις, το ξέρω το βρωμό στο μάτι, προχώρα. Παρακάτω. Παρακάτω. Δεν θέλησε να πληρώσω την κολόνια, να τη φοράτε. Είπε να μας θυμάστε. Αυτό το είπε η Αμαλία. Όχι, ο κύριος Χρήστος. Ο Χρήστος. Ο ίσκι. Βάλε μου ένα δεύτερο ουίσκι να φτιαχτώ για να ορμήξω. Ουίσκι, ουίσκι να ορμήξω. Πού είναι ο μεγάλος εραστής του Παγκρατίου? Σε παρακαλώ, Κατερίνα, μη φωνάζεις. Εδώ είναι φαρμακείο. Τι τρόπος είναι αυτός? Είναι, Κατερίνα, τι σημαίνει, τι φωνάζει? Δεν τρέπεσαι, βρε, και εγώ νόμιζα πως έχω να κάνω με σοβαρό άνθρωπο. Είμαι σοβαρός, Κατερίνα μου, πολύ σοβαρός. Τόσο που δεν επιτρέπω σε κανένα να μου το αμφισβητεί. Μάλιστα, τόσο σοβαρός που μόλις μπει η γυναίκα εδώ μέσα, αρχίζουν και τρέχουν τα σάλια σαν παλιόγερος. Καθόλου παλιόγερος. Μόλις μπήκε στα πρώτα ίντα. Να μιλάμε σένα. Μιλάω εγώ και λέω τι θέλω. Εδώ είναι το φαρμακείο. Μιλάς αυτόν, όχι σε μένα. Κατέβα στον τόνο τη φωνή σου. Σταμάτα, Αμαλία. Τι φωνάζει, τι φωνάζει, ε! Για να τη φοβηθούμε. Δεν τη φοβόμαστε. Κάποια παραξήγηση θα έγινε και μας ήρθε ξαναμένη, Κατερίνα. Καμιά παρεξήγηση δεν έγινε. Είπε στη Ζαχαροπούλου που ήρθα από εδώ, ό,τι ευτυχία που σας βλέπουμε στο φαρμακείο μας. Ναι, αυτό είναι τυπικό σε όλες τις κυρίες που έρχονται, το λέω. Αυτό λέω κι εγώ. Σε όλες τα ίδια λες. Τα ίδια είπε και σε μένα και καταγοητεύτηκα. Το ανεγκέφαλο, το ζώο, η αμοιβάδα. Μα είναι κακό να λέω σε μια πελάτησα τι ευτυχία που σας βλέπουμε στο φαρμακείο μας. Αυτό όλοι οι έμποροι το κάνουν. Άσε τι κάνουν οι άλλοι έμποροι. Η αδελφή σου είπε για σένα στη Ζαχαροπούλου ότι δεν μπορείς να συγκρατηθείς όταν έλθεις αντιμέτωπος με τη γοητεία μιας γυναίκας. Αυτό σίγουρα δεν το λένε όλοι οι έμποροι. Και είμαι εγώ υπεύθυνος για ό,τι λέει η αδελφή μου. Αυτό είναι το σφάλμα σου. Σταμάτα, Αμαλία. Άσε την Αμαλία. Τη έκανε στο ένα κομπλιμέντο πάνω στο άλλο. Τη μίλησε για την επιδερμίδα τη. Μα κοίταξε αν τη, Κατερίνα. Τι σε έριξε, κολόνια στο λαιμό? Είμαι αφού. Άσε τα αφού! Έχωσε τη μούρη σου στο λαιμό τη και άρχισε να εφραίνεσαι από το ωραίο άρωμα που φορούσε το πατσουλί! Ναι, πατσουλί, από αυτό που φορά και εσύ. Το φλάουν τη παντού, Παναγία μου. Όχι, είναι άρωμα το λιβάνι που φορά εσύ. Ξέρει πω βρωμοκοπά σαν λείψανο. Λείψανο! Μάλιστα, λείψανο! Τι επίπεδο θέλω! Χαμηλό, πολύ χαμηλό. Εκεί πρέπει να κατέβω για να σα βρω. Μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να συναντηθούμε. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Αυτά να τα λε, είναι αμελία, ξέρε μένα. Μα κορίτσι μου. Δεν είμαι κορίτσι και μάλιστα σου. Γιατί αν ήμουν χωρίτσι, δεν θα με πείραζε η χοληστερίνη που έχει το πιλάφι με τα μύδια. Άμα γι' αυτό παραξηγήθηκε. Την κάλεσε η Αμαλία να τη κάνουμε το τραπέζι για να τη δείξουμε τη συμπαθιά μα, αφεντική να σου είναι. Μάλιστα! Πιλάφι και συμπάθεια δηλαδή. Ναι, έτσι, Κατερίνα μου. Κατά το τσάι και συμπάθεια. Κάπως έτσι. Ωραία, λοιπόν, εγώ επειδή δεν τα πηγαίνω καλά με το πιλάφι με τα μύδια λόγω χοληστερίνη, σου δίνω το συχτήρ πιλάφι και ησυχάζουμε. Κατερίνα! Τι στόμα, Θεέ μου, τι στόμα! Ευτυχώς που δεν ήρθε κανένας πελάτης εκείνη την ώρα. Ακούσε χτύρ πιλάφι, αυτά δεν τα λένε ούτε οι γυναίκες του δρόμου. Σταμάτα, Αμαλία! Ναι! Βάλε μου τώρα και τις φωνές! Η άλλη μας έπρεσε το σύνορα και δεν έλεγες τίποτα. Κι εγώ βρε στην αδερφή σου που έχει γίνει θυσία. Με βρεις, μωρέ, με ξεπτυλίζεις, μόνο με προσβάλλεις. Βρες, είχα με τρελάνει. Ναι, εγώ θα σε τρελάνω. Να τηλεφωνήσει τον ξάδερφο να μας στείλει τα μύδια.
Εμπρός. Ναι, κυρία Θελέ, τι κάνετε? Όχι, δεν είναι ο Ιάσον εδώ. Δεν ξέρω, δεν μου είπε τι ώρα θα έρθει. Ναι, εντάξει, θα το πω, κυρία Θάλη. Α, για μισό λεπτό, κυρία Θάλη, έρχεται. Η μητέρα σου. Μητέρα μου. Ναι, έλα. Ναι, έλα, κυρία Θάλη, τι θέλεις? Ναι, εντάξει, θα σου τα φέρω. Ναι, ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Έλα, έλα τώρα, κυρία Θάλη, κλείνω. Έχω και δουλειά. Τι έγινε, πέρασε κανένας πελάτης? Όχι, έχουμε ένα χαρτί. Λογαριασμός. Εξώδικο. Τι εξώδικο? Ο ιδιοκτήτης χρειάζεται το μαγαζί. Απολύθηκε ο γιος του, λέει, και το χρειάζεται να το κάνει φασφουντάδικο. Για να δω. Τονίστε και σας καλώ να παραδώσετε. Τους έχω τα δικιά μου. Μάλιστα. Το είπε και το έκανε ο παλιό γιος, ε. Και τι φασφουντάδικο θα κάνει εδώ μέσα? Πού θα βάλει το ψυγείο, πού θα κάνει την κουζίνα? Θα τα φέρνει έτοιμα μάλλον. Ή μάλλον όχι ακριβώς φασφουντάδικο. Θα βάλει σάντουιτς, τυρόπιτες και τέτοια, καταλαβαίνεις το. Έλα, μη στεναχωριές, εντάξει. Έχουμε το χρόνο να βρούμε ένα καινούριο μαγαζί. Τι να βρούμε, ρε Άλκη, ούτε τρύπα ξενίκαση δεν υπάρχει εδώ γύρω. Υπάρχει τα Ηλίσια, Αγουδή, Ζωγράφου. Έχεις δει πώς έχουν πάει τα νίκια στους Ζωγράφους τελευταία? Πρέπει να βρούμε δηλαδή σε κεντρική λεωφόρο μαγαζί. Η δουλειά είναι να πηγαίνουμε καλύτερα, μα να χωθούμε μέσα στα στενά. Πού να πάρει ευχή. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Και έχω και έξοδα, όχι τίποτα άλλο. Αν το ήξερα, δεν θα είχα ανοιχτεί τόσο πολύ. Και έχεις υπογράψει γραμμάτια και για το σπίτι. Και δάνειο πήραμε και γραμμάτια υπογράψαμε. Άσε. Γιατί δεν μου το είπες, γιατί μου το έκρυψες? Τι πράγμα σου έκρυψε? Ότι ήρθε τις προάλλες από εδώ η Ζαχαροπούλου και σου ρίχτηκε. Άσε μα τρελαίνει, άσε μα τρελαίνει με αυτή την τρελή. Δεν είναι ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Άσε με κι εσύ! Αυτή την κυρία που τη λες τρελή πήγες και τη βρήκες και στο σπίτι της. Και μην προσπαθείς να μου το διαψεύσεις. Μου τα είπε όλα η Κατερίνα. Άλκη, πες στο κοριτσάκι, σε παρακαλώ, ότι έχουμε σοβαρότερα προβλήματα που μας απασχολούν. Ελένη, πρόσεξε. Δεν προσέχω τίποτα. Βέβαια, έχετε σοβαρότερα προβλήματα. Εμείς δεν σας ενδιαφέρουμε καθόλου. Έχετε προβλήματα πώς να στριμώξετε την κυρία Ζαχαροπούλου. Ελένη, ο Ιάσον είναι πολύ στεναχωρεμένος. Γιατί? Επειδή τώρα η κυρία Ζαχαροπούλου προτιμάει το φαρμακοποιό της Κατερίνας. Πάψε επιτέλους να λες ανοησίες. Κάποτε ήσουν σοβαρότερη. Βλάκας ήμουνα κάποτε. Αυτό ήμουν, όχι σοβαρότερη. Όχι, μου φαίνεται ότι ο βλάκας ήμουνα εγώ. Τι θράσος, Θεέ μου! Θέλεις να μας βρεις και θύμα από πάνω! Ελένη, σταμάτα, είμαι πολύ στεναχωρημένος, το καταλαβαίνεις? Βέβαια, το ξέρουμε. Όταν δεν θέλουμε να σταματήσουμε μια συζήτηση, τότε βάζουμε μπροστά τη στενοχώρια. Καταστρεφόμαστε! Τι να σου πω. Ελένη, κοίτα να δεις. Ο ιδιοκτήτης τον βγάζει από το μαγαζί, το καταλαβαίνεις? Εσύ αμέσως να καλύψεις το αφεντικό σου. Δεν υποφέρασε πια. Δεν υποφέρασε. Αυτό έχεις να πεις τώρα. Με βγάζουν από εδώ μέσα, το καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Πήγες με τη Ζαχαροπούλου σπίτι της να γλεντήσεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Για δουλειά πήγα. Ωραία δικαιολογία. Ρε Άλκη, στην τιμή σου, πες της. Ήρθε εδώ και μας είπε ότι χάλασε τηλεόρασή της. Τι θα πει ο φουκαράς ο Άλκης? Αφεντικό του είσαι, θα σε διαψεύσει. Εν πάση περιπτώσει, σου λέω ότι δεν έγινε τίποτα. Εάν θες το πιστεύεις, εάν θες δεν το πιστεύεις. Τέρμα, δεν έχω όρεξη για άλλη κουβέντα. Ούτε εγώ, κύριε Σέκερη. Ελένη, Ελένη, διαστάσου. Έλα εδώ εσύ. Πήγαινε μέσα στη δουλειά σου. Στη δουλειά σου, είπα! Α, όχι τα νεύρα σου, θα ξεσπάς εμένα! Στη σούπα σου, θα σε τονώσει. Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Καμιά γυναίκα δεν πρόκειται να σε πονέσει ποτέ. Καμιά. Μόνο η μάνα σε πονάει. Τη μάνα, ό,τι και να της κάνεις, και άσχημα να της μιλήσεις και να την προσβάλλεις, ούτε θα φύγει, ούτε θα σου κρατήσει κακία. Γιατί η μάνα σε πονάει. Σε κομμάτι από τον εαυτό της, βγήκες από τα σπλάχνα της. Έλα, σήκω τώρα και έλα να φας. Δεν θέλω, δεν έχω όρεξη. Τι θα πει δεν έχεις όρεξη? Με το ζόρι, σούπα είναι, κατεβαίνει μόνη της. Καλά, άσε, αργότερα. Δεν έπρεπε να πάρουμε το σπίτι. Μπορούσατε να κάνετε το γάμο και να μείνουμε όλοι μαζί. Έλα τώρα, μη στεναχωριέσαι. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Αν έβρισκες και εσύ μια κοπέλα που να σε βοηθούσε κάτι. Δεν λέω για πρίκες και τέτοια, όχι παιδάκι μου, αλλά να σε βοηθούσε λίγο. Δεν αυτό με ενδιαφέρει η βοήθεια εμένα. Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει, να είναι καλός, να με καταλαβαίνει. Να, γιατί κανείς δεν πρέπει να βιάζεται να κάνει γάμο. Είδες, Ελένη. Αλλιώς ήταν στην αρχή και αλλιώς μας βγαίνει τώρα. Βρε τη εξηγούσα, βρε τη έλεγε ο Άλκης. Τίποτα αυτή, το βιολί της. Βέβαια. Το βιολί της, παιδάκι μου, τον εαυτούλη της. Εσένα δεν κοίταγε. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι και στον άνθρωπο.
τι ανατροφή πήρε από το σπίτι του. Και εδώ που τα λέμε, αυτό που έγινε σήμερα είναι ζήτημα ανατροφής. Εγωισμός είναι. Εγωισμός και τίποτα άλλο. Και εγωισμός, τι νομίζεις. Ζήτημα ανατροφής είναι. Εγωισμός, να σκέφτεσαι τον άλλον, να μην είσαι εγωιστής. Να. Η Ελβίρα από πάνω, του κυρίου Παπαδόπουλου. Ευγενέστατο κορίτσι, σεμνό, μαζεμένο. Και αγαθό, ε. Κάπου χάνει. Πουθενά δεν χάνει. Βέβαια. Το σεμνό το λέμε αγαθό τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό κορίτσι Ελβίρα, αλλά... Και με περιουσία. Όποιος την πάρει θα κάνει την τύχη του. Τι θες να πεις τώρα, κυρία Θάλια, την πάρουμε εμείς να κάνουμε την τύχη μας. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Το τραβάει πολύ η ψυχή σου, ε. Αχ, ιδανική λύση, το τέλειο. Για σκέψου το λιγάκι. Άσε, δεν μπορώ τώρα. Λέω να φάω τη σούπα μου. Μωρέ, θα σε φέρω εγώ στα νερά μου. Τι είπες, κυρία Θάλια. Τη σούπα σου, παιδάκι μου, να σε τονώσει, λέω. Είναι δυνατόν. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τι συμβαίνει? Αυτός, παιδί μου, που καθέται στο μπαρ. Τι σ' αρέσει? Όχι, ρε παιδί μου. Θες σου πω που μας κλέψαν την τηλεόραση? Α, που έκανε τον ηλεκτρονικό και την πήρε από το σπίτι. Ναι, αυτός είναι. Δεν είναι δυνατόν, είσαι σίγουρη? Ναι, παιδί μου, τρέχα γρήγορα. Έξω να τηλεφωνήσω το 100. Θα τηλεφωνήσω από εδώ. Όχι, παιδί μου, είναι δίπλα το τηλέφωνο. Δεν βλέπεις, θα σ' ακούσει. Απ' έξω, απ' έξω, απ' έξω. Στο μεταξύ, εγώ θα τον καθυστερήσω, εντάξει. Καλά, πάω. Το λογαριασμό μου δίνετε, παρακαλώ. Κάτσε κάτω, δεν έχεις να πας πουθενά γιατί θα βάλω τις φωνές. Δεν θα το κάνεις αυτό. Ένα τόσο ωραίο κορίτσι σαν και εσένα τώρα δεν επιτρέπεται να το πιάνουν οι ιστερίες. Δεν είμαι ωραία. Γνώμη σου. Εγώ πάντως σε βλέπω πολύ ωραία. Και αν θες να μάθεις, όλη αυτή την ιστορία με την τηλεόραση την έκανα για να σε γνωρίσω. Τι λέει, ρε φίρε. Θες να μας τρελάνεις τώρα? Δημήτρη με λένε. Δημήτρη, εσύ μας είχες πει ότι σε λένε Θανάση. Θανάση είπα. Α, το ξέχασες. Και μάλιστα θα τους φωνάζουμε και Θάνο. Α, ναι, μωρέ, ναι, έτσι είναι. Έχω ξέρεις δύο ονόματα. Και Θανάσης και Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη με βάφτισε ο νονός μου, αλλά ο πατέρας μου ήθελε το Θανάσης επειδή ήταν το παππού του το όνομα. Οι φίλοι όμως με φωνάζουν Δημήτρη. Κρίμα στο όνομα. Όχι, όχι. Άμα με γνωρίσεις, θα αλλάξεις γνώμη. Τι θα πάρεις? Εσένα, θα σε πάρω και θα σπάω στο τμήμα. Τώρα θα το κάνεις αυτό σε έναν άνθρωπο που είναι στο φουλ ερωτευμένος μαζί σου? Θυμάσαι όταν μπήκαμε στο σπίτι σου πώς σε κοιτούσα? Εμένα. Την τηλεόραση κοιτούσες. Εσένα, ρε κορίτσι μου, κοιτούσα. Ποια τηλεόραση τώρα? Και τότε όταν σε είδη θεία μου και σε φώναξε, εσύ γιατί το βάλες στα πόδια? Τώρα τι να την κάνω τη θεία σου? Εγώ εσέναν ήθελα να βγεις έξω, να με κυνηγήσεις, να με πιάσεις και να τα δώσω όλα για σένα, ρε παιδί μου. Περίμενε. Είσαι λίγο βλαμμένο. Και ποιος ερωτευμένος είναι καλά? Κοίτα να δεις που πάω να τον πιστέψω. Και δεν μου λες γιατί τέτοιο μπουρδούκλωμα? Δεν μπορούσες να με πιάσεις μια μέρα στον δρόμο να μου πεις άκουσε να δεις δικιά μου αυτό και αυτό? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτά τώρα είναι πολύ συνηθισμένα πράγματα. Εγώ ήθελα κάτι πιο πρωτότυπο, πιο ρομαντικό να πούμε, καταλαβες? Πού το δες με το ρομαντικό, τρομάρα σου? Τώρα που θα έρθει να σε τσουβαλιάσει το κατώ, ρομαντικό είναι? Καλά, κολλητή, γουστάρω, ε. Και να σου πω και τη συνέχεια. Λοιπόν, έρχονται, με πιάνουνε, με πάνε στο τμήμα και με σπάνε στο ξύλο για να μαρτυρήσω, λέει, τους συνεργάτες μου. Αυτόν που βούτυξε το παλτό. Ποιο παλτό? Άστα τώρα αυτά. Αυτός που ήρθε μετά από σένα και μας έκλειψε το παλτό. Αυτός θα ήταν ερωτευμένος με τη γιαγιά, ε. Νέο παιδί με τη γιαγιά. Αυτός μπορεί να ήταν και κλεφτρώνη. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και τέτοιοι. Πάντως, εγώ. Πού είχαμε μείνει? Εκεί που σε δέρνουνε. Ναι, με έχουν στο τμήμα και με σπάνε στο ξύλο. Εσύ τώρα όλα αυτά τα σκέφτεσαι και στεναχωριέσαι, γιατί κατά βάθος είσαι κι εσύ πολύ ερωτευμένη μαζί μου τώρα. Ελά, την έχει δώσει η ιστορία μας και έρχεσαι πολύ στο τμήμα και λες: αφήστε τον ελεύθερο, εμένα δηλαδή. Δεν είναι αυτός, έκανα λάθος. Και πέφτει στην αγκαλιά μου. Και μετά πέφτει η αισθηματική μουσική, οι τίτλοι. Τέλος, ήταν μια παραγωγή του κινηματογραφικού οργανισμού Ονειροφτιαγμένος κι εσύ. Τώρα πες μου, ρε κούκλα μου, σου πάει η καρδιά να με δεις με χειροπέδες στα χέρια? Όχι, πες μου, σου πάει η καρδιά? Δεν είναι ρομαντικό? Τώρα τι να σου πω, αν εσύ τη βρίσκεις έτσι, εγώ θυσία για σένα, ναι, θυσία. Θυσία? Ναι, βρε. Ναι, βρε, χαζό σου λέω. Παρακαλώ.
γρήγορα γιατί μπορεί να μας φύγει. Τι σημαίνει παρακαλώ? Κλέφτης, μας έκλεψε μια τηλεόραση. Εδώ? Όχι, ήρθε από το σπίτι και την πήρε για να την διορθώσει. Με κοροϊδεύετε, δεσπινός? Καθόλου, είπε ότι θα την πάει να την διορθώσει, αυτός το είπε. Ήταν χαλασμένη? Όχι, μια χαρά, ήταν και όλο καινούργια. Μήπως έχετε πυρετό, σας συμβαίνει τίποτα παράξενο? Το ξέρω, σας φαίνεται απίστευτο και όμως έγινε. Και τώρα που ήμουν με τη φίλη μου, τον είδαμε εδώ μέσα, γι' αυτό σας κάλεσα. Αυτός που έκλεψε την τηλεόραση ήταν εδώ. Μάλιστα. Άννα, πώς βγαίνει? Α, εδώ είσαι. Εσείς ελάτε μαζί μου στο τμήμα. Δεν κατάλαβα. Εσείς δεν είστε που κλέψατε μία τηλεόραση? Όχι, καλέ. Την πήρε να την επιδιορθώσει. Την επιδιόρθωσε. Και τώρα πάμε στο εργαστήριο του να την πάρουμε να την πάμε σπίτι. Δεν είναι ρομαντικό? Πάμε, Δημήτρη. Πάμε. Εσείς, ελάτε μαζί μου στο τμήμα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σας παρακαλώ. Να σας εξηγήσω. Περάστε παρακαλώ στο τμήμα. Να σας εξηγήσω. Ακόμα δεν έφαγες, τι κάνεις εκεί? Απεργία πείνας. Δεν είμαστε καλά. Χαρά στο πρόσωπο. Φάει το φαγητό σου, βρε, εκεί πέρα. Δεν βλέπεις αυτός ετοιμάζεται να καταβροχτήσει πιλάφια με μύδια? Έλα, άρχισε να τρως. Ακούς εκεί και κολόνια, να της χαρίσει και κολόνια. Μόνο εσένα δεν χάρισε τίποτα. Μια κρέμα, και αυτό στην αρχή της γνωριμίας μας για σένα. Χαρά στην κρέμα. Την έβαλα δύο φορές και τη σταμάτησα. Το βράδυ την έβαζα και ήμουνα χάλια το πρωί. Χάλια ήμουνα. Σαν γριά με είχε κάνει. Έλα τώρα, μαμά, μη θέλεις τώρα με μια κρεμούλα να μεταμορφωθεί σε μπεμπέκα. Δεν είμαι χαζή, αλλά όχι να γίνουμε και χειρότεροι από ότι είμαι. Άντε, βρε, φάει. Φάει εκεί πέρα, φάει, μωρέ, μη μου αρρωστείς για αυτόν τον αντιπαθητικό. Η άλλη πάλι και τα δώρα τα πήρε και την πρόσκληση τη δέχτηκε. Τι αναξιοπρέπεια, Θεέ μου. Καθόλου αναξιοπρέπεια. Εξυπνάδα είναι. Και πώς κάνει έτσι για άντρα, την άλλη φορά με τον Ιάσονα της Ελένης, τώρα με τον δικό μου? Καλά, με τον Ιάσονα το καταλαβαίνω. Νέο παιδί είναι, όμορφο παιδί είναι, της γυάλισε. Με τον άλλον, το φαρμακοτρίφτη. Τι την τράβηξε, μπορείς να μου πεις, η μουστάκα του ή η κοιλιά του? Ανώμαλη γυναίκα, παιδάκι μου. Τελείως ανώμαλη. Μητέρα, μην ξεχνάς ότι υπήρξε αραβανιαστικός μου. Πώς είπα εγώ ότι εσύ είσαι καλύτερη. Έλα τώρα, άντε, άρχισε να τρως. Άντε, μπράβο. Δεν κατεβαίνει μπουκιά. Πού είναι τα τσιγάρα μου? Ας τα τσιγάρα, μωρέ. Ας τα τσιγάρα, είσαι και νηστικιά. Εδώ φαγωμένος είναι ο άνθρωπος και του κάνει τόσο κακό. Ας τα. Δεν είδες? Το γράφει και το Υπουργείο απάνω στα πακέτα. Το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία. Και από τότε που το γράψανε διπλασιάστηκε η κατανάλωση. Είναι γιατί το γράψανε κομψά. Έπρεπε να το γράψουν καθαρά. Καπνίζεις, θα πας από καρκίνο. Καπνίζεις, θα πας από καρδιά. Έλα, Χριστιανή μου, τι σε έπιασε τώρα και μιλάς για αρρώστιες? Δεν μιλάω εγώ. Το Υπουργείο Υγείας μιλάει και το γράφει απάνω στα πακέτα. Μόνο που το γράφει μαλακά. Γεια σας, εδώ είσαστε. Άκου ερώτηση. Πού ήθελες να είμαστε? Σας έχω μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Να είναι ευχάριστη. Από σένα μέχρι τώρα μόνο δυσάρεστες εκπλήξεις είχαμε. Αλήθεια, Βρεϊρίνη, πώς τα καταφέρνεις έτσι? Ωραία. Αυτή τη φορά όμως η έκπληξη είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστη. Γι' αυτό θέλω να σας προετοιμάσω λίγο για να μην μου μείνετε. Να τα, τι έλεγα, είναι δυνατόν να σου κάνει έκπληξη το τρελό και να μην πάθεις κάτι? Ό,τι και να γίνει, η έκπληξη είναι καταπληκτική, σας το εγγυώμαι! Και είναι ευχάριστο να μείνουμε στον τόπο. Λοιπόν, προσέξτε, πρόκειται για την τηλεόραση που, ας το πούμε έτσι, μας την κλέψανε. Όχι ας το πούμε, μας την κλέψανε. Δεν την κάναμε δώρο. Άντε, ας συμφωνήσω μαζί σας. Όχι ότι μας κάνεις χάρη. Άφησέ την να τελειώσει. Λοιπόν, αυτή η τηλεόραση είχε μια πολύ ρομαντική ιστορία. Μωρέ, άσε τις ρομαντικές ιστορίες και λέγε τι έγινε. Περιμένετε δύο λεφτά. Είπα ότι θέλει λίγο προετοιμασία το πράγμα για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Βρε, λέγε να τελειώνουμε, βρέθηκε. Βρέθηκε ο κλέφτης. Μπράβο! Μπράβο! Εσύ τον βρήκες? Ναι, μόνο που δεν ήταν κλέφτης. Και τι ήταν, δικαστικός κλητήρας που ήρθε να μας την κάνει κατάσχεση? Το κίνητρό του δεν ήταν η κλεψιά. Τότε γιατί ήρθε εδώ μέσα, παιδάκι μου, μπορείς να μου πεις, για να μας γνωρίσει? Ακριβώς! Γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για μια πολύ ρομαντική ιστορία. Α, δεν μ' αρέσει η εγγονή σου. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Λέγε, βρε, να τελειώνουμε. Ας τα ρομαντικά, βρέθηκε τηλεόραση. Περιμένετε. Πέρασε, Δημήτρη. Και κατέβασε τηλεόραση να δουν το πρόσωπό σου. Χαίρετε! Αχ, ο κλέφτης! Όχι και ο κλέφτης. Μην βιάζεστε να με χαρακτηρίσετε. Τι να μην βιαζόμαστε, εσύ δεν ήσουν που το έβαλες στα πόδια με την τηλεόραση αγκαλιά και εξαφανίστηκες? Φαινομενικά έτσι έχει ιστορία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο Δημήτρης ήθελε. Οχ,
Ξέχασα να σας γνωρίσω. Δημήτρη, η γιαγιά μου και η θεία μου. Χάρηκα πολύ. Παρομοίως. Τι παρομοίως, εγώ δεν χαίρομαι καθόλου. Αν ήξερε τα κινητά του Δημήτρη να κλέψει την τηλεόραση, όχι μόνο θα είχε χαρεί, αλλά θα είχε συγκινηθεί μέχρι δακρύων. Ξέρω, ξέρω. Έκλεψε γιατί ήταν Πολωνός άνεργος και δεν είχε να θρέψει τα πεινασμένα του παιδιά. Άχου, έχω δει ένα τέτοιο έργο εγώ. Πολύ πεζό και καθημερινό. Στην περίπτωση του Δημήτρη υπάρχει πρωτοτυπία. Για να την ακούσουμε. Έκλεψε για να με γνωρίσει, για να με πλησιάσει. Έκλεψε από έρωτα. Α, μάλιστα. Μην τις πας κόντρα, είναι επικίνδυνη. Διαφωνώ. Η ιστορία είναι πολύ ρομαντική. Α, και εσύ είσαι επικίνδυνη. Θαυμάσια. Λοιπόν, για πήγαινε μέσα στο μπάνιο το Δημήτρη να πλύνει τα χέρια του και δώστε του κάτι να πιει του παιδιού. Εγώ θα λείψω για λίγο γιατί έχω μια δουλειά. Πάμε, Δημήτρη. Μεγάλη απάτη ο Δημήτρης, αλλά δεν ξέρει πού μπήκε. Πού τηλεφωνάς? Στο 100 φυσικά. Α, όχι, όχι. Εμένα μ' άρεσε αυτή η ιστορία. Εγγονής δεν είναι. Από ποιον θα έπαιρνε? Ναι. Κατερίνα Σοφιανού εδώ. Ελάτε γρήγορα, σας παρακαλώ, κλέφτης. Δραγούμη, ακριβώς στην είσοδο του νοσοκομείου του Συγκρού. Ναι. Σας περιμένω κάτω. Ευχαριστώ. Τι τη θέλει στην αστυνομία, αφού την έφερε την τηλεόραση? Υπάρχει και το παλτό. Α, καλά λες. Το ξέχασα εγώ το παλτό. Έφυγε η θεία. Ναι. Είχε μια δουλίτσα πήγε και δεν θα αργήσει, θα έρθει αμέσως. Ελάτε εσείς να καθίσετε εδώ πέρα. Έλα Δημήτρη, έλα κάτσε, κάτσε, τι να πείτε, σας προσφέρω κάτι. Μεσημεράκι είναι, ένα ουζάκι, Να μας φύγει. Τι συμβαίνει? Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, ο κλέφτης μας έκλεψε μια τηλεόραση. Και εσάς? Μάλιστα. Ήρθε και την πήρε για να μας τη διορθώσει. Ο κλέφτης να τη διορθώσει? Μάλιστα. Δεν μου τα λέτε καθόλου καλά. Ήτανε καλά η τηλεόραση? Ναι, ήτανε καινούργια, ολοκένουργια κύριε η τηλεόραση. Και εξαφανίστηκε? Όχι, επάνω είναι, μας την έφερε. Ο κλέφτης? Μάλιστα. Διορθωμένη? Μάλιστα. Περάστε μέσα. Σας παρακαλώ κύριε. Περάστε μέσα, παρακαλώ.